προηγουμένως. Θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο ξανααναφέρθηκε, αλλά είναι τεράστια σημασία και είναι το θέμα της αποχέτευσης ακαθάρτων μέρους του Δήμου Παλίνης, μικρού μέρους του Δήμου Κοροπίου, δηλαδή της παραλίας του Δήμου Κοροπίου, της Αγίας Μαρίνας επί της ουσίας και του Αγίου Δημητρίου, και του παραλιακού, με τόπο της παραλιακής ζώνης του Δήμου Σαρονικού, μέρους δηλαδή επίσης του Δήμου Σαρονικού. Είναι ένα έργο επιτακτικής ανάγκης. Έχουμε την τύχη και την ατυχία να ζούμε δίπλα στη θάλασσα, και λέω την τύχη γιατί πραγματικά είναι όμορφες οι περιοχές μας, αλλά είναι και ατυχία όταν την έτη 2015 έχουμε βόθρους, έτσι απλά όπως το ακούμε, και δίπλα είναι η θάλασσα, όλοι αντιλαμβανόμαστε που καταλήγουν τα λίμματα. Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη να δοθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα. Θα ήθελα λοιπόν να προτείνω σε αυτή τη σημερινή συνάντηση στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΠΕΔΑ να πάρετε την πρωτοβουλία να συγκαλέσετε μία σύσκεψη μεταξύ των δήμων αυτών που διεκδικούν να αποκεντρωθούν στην Ψιτάλια και των δήμων Πέριξ του Πειραιά, τους αντιδρώντες δηλαδή να το πω, για να κάνουν μία συζήτηση. Καταρχήν είναι πέρα για πέρα λάθος, αυτή είναι η άποψή μου, η αυτοδιοικητική, να συγκρούονται με αυτοδιοικητικούς. Του Ναντίου πρέπει να κάτσουμε κάτω και να δώσουμε λύσεις όλοι μαζί. Οπότε κάνω αυτή την πρόταση και ευελπιστώ να υιοθετηθεί. Και γνωρίζοντας την αποτελεσματικότητά σας και των δύο, πιστεύω ότι θα εισαγωγηθώ. Από εκεί και πέρα, στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, θα σας δώσω κάποια μικρά στοιχεία που πάνω κάτω, επειδή είμαστε όμοιοι δήμοι σε πληθυσμό ή σε γεωγραφικά δεδομένα, είναι κοινά, πάνω κάτω. Θα σας πω λοιπόν ότι από τη μελέτη αυτή διαχείρισης, τοπικού σχεδίου δηλαδή, διαχείρισης των απορριμμάτων της περιοχής, έχουμε διαπιστώσει το εξής, ότι το 40% των απορριμμάτων που διαχειριζόμαστε είναι πράσινα. Δηλαδή, είναι απορρίμματα τέτοιου τύπου που υπάρχει η ευκολότερη λύση, ο ευκολότερος τρόπος διαχείρισής τους, χωρίς να τα πηγαίνουμε στους χαδά, να το πω έτσι απλά. Είτε αυτό λέγεται χιτά που ισχύει σήμερα, είτε και λέγεται αύριο. Δεν έχει καμία σημασία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει πρωτίστως να λυθούν άλλα διαδικαστικά θέματα που ανέφεραν και ο κύριος Κιούσης, μάλλον όλοι οι προαναλύσαντες τα ανέφεραν, νομικά δηλαδή, παρασκευαστικά μάλλον θέματα, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε τα πράσινα σημεία ή όπως αλλιώς ονομαστούν, δεν είναι το θέμα το όνομα, αλλά τη διαχείριση αυτού τουλάχιστον του τρόπου απορριμμάτων. Όπως επίσης όμως πρέπει να δοθεί βαρύτητα από την ανακύκλωση με τον τρόπο που ισχύει σήμερα με τους μπλε κάδους έστω, να υπάρξουν καμπάνιες ενημέρωσης, διότι στο Δήμο το δικό μου δεν ξεπερνά το 7-8% των απορριμμάτων είναι ανακύκλωση. Δεν ξεπερνά το 7-8. Το ποσοστό αυτό είναι τραγικά χαμηλό. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, φαντάζομαι. Αυτό το ποσοστό πρέπει να φτάσει τουλάχιστον σε 25 με 30%.